Με μηνύσει καταγνώστων γνώστων, αποφάσισε να κινηθεί ο Δήμο σχετικά με δύο περιπτώσει βανδαλισμών σε οχήματα του Δήμου αφενό και στο πάρκο κυκλοφοριακή αγωγή αφετέρου. Σε δύο περιστατικά που έγιναν στο τέλο Νοεμβρίου, που άφησαν πίσω του σημαντικέ φθορέ σε οχήματα, αλλά και πολλά ερωτήματα για τα αίτια των επιθέσεων. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωάννητων αποφάσισε ομόφωνα σε πρόσφατη συνεδριασή τη να αποδεχθεί τη νομική γνωμοδότηση για την άσκηση μήνυση και στι δύο περιπτώσει, η πρώτη εκ των οποίων σημειώθηκε στο χώρο στάθμευση των οχημάτων του Δήμου στο πρώην Δημαρχιακό Κατάστημα παμβότηδα στον Κατσικά. Άγνωστοι, κατά τη διάρκεια τη νύχτα, προέβησαν σε βανδαλισμού τεσσάρων οχημάτων του Δήμου, σπάζοντα καθρέφτε, φανάρια και σκίζοντα ελαστικά με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Το ίδιο διάστημα, άγνωστοι δράστε παραβίασαν την πόρτα του Οικίσκου εντό του πάρκου κυκλοφοριακή αγωγή στην ακτή Μιαούλη, ξύλωσαν ένα τμήμα του κασώματο και αφαίρεσαν ένα όχημα εκμάθηση, το οποίο βρέθηκε παραπλεύρο του Οικίσκου σπασμένο και με κάποια τμήματά του καμένα. Πληροφορίε αναφέρουν πάντω ότι τουλάχιστον στην πρώτη περίπτωση έχει αξιοποιηθεί υλικό από τι κάμερε ασφαλεία στο χώρο και έχουν εντοπιστεί οι δράστε που αναμένεται να ταυτοποιηθούν και τότε οι μηνύσει του Δήμου θα αποκτήσουν και προσωπικό χαρακτήρα.